άπτυξη του προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριοι εκπρόσωποι της Αεροπορίας και του Σταθμού Ξηράς, κύριοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος, το μεγάλο δωρητή αυτής της εξαιρετικής προσπάθειας που ακούει το όνομα Safe Water Sports, δηλαδή η ασφάλειά μας στο υγρό στοιχείο στο νερό. Λέγομαι Τάνος Καρβούνης, εδώ και 35 χρόνια δουλεύω αδιάλειπτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι πρόσφατα ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και μέσα από αυτή την ιδιότητά μου γνώρισα τον ιδρυτή αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Πασχαλάκη. Επιπλέον, θέλω να πω ότι ο οργανισμός αυτός έχει μια δραστηριότητα η οποία πηγαίνει και πέραν των ελληνικών συνόρων και έχει μια αδιαφυσβήτητη ευρωπαϊκή διάσταση, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης. Όπως θα δούμε, η πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Πασχαλάκη αποτελεί μια παγκόσμια πρώτη, μια εξυπέλευτη ελληνική πρωτοβουλία, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες και κυρίως στις νοσηλευτικές χώρες. Πριν όμως μιλήσουμε για το τι προσφέρει ο οργανισμός, θέλω να αναφερθώ με δύο λόγια πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε δυστυχώς με αφορμή ένα τραγικό γεγονός που συνέβη το καλοκαίρι του 2014. Συνέβη στην παραλία Μεγάλο Λιβάδι, μάλλον Καλό Λιβάδι, στην Μύκονο, και είχε αποτέλεσμα το θάνατο του 10χρονου Μιχαήλ Πασχαλάκη, γιου του ιδρυτή του Safe Water Sports, Παναγιώτη Πασχαλάκη. Το τραγικό αυτό γεγονός ενέπνευσε τον Ήπο Μοσχοβάκο, ποιητή της γενιάς του 70, καλό στο βήμα τον εξαιρετικό μας ηθοποιό Γιώργο Κέντρο για να μας διαβάσει το ποίημα που έγραψε για να αφήνει την αφορμή ο κύριος Μοσχοβάκος. Κύριε Κέντρο, παρακαλώ, ελάτε στο βήμα. Μελέφυβου Μιχαήλ, ο μελλοντικός έφηβος Μιχαήλ ύπευσε ένα από τα περαστικά δελφίνια για να ακούσει τον Αρίωνα να παίζει τη μουσική της Αθανασίας. Μικρά κυκλάμινα στο βυθό του Αιγαίου, γαρίφαλα από τη μίας, ένα με τον αθρό. Γοργόνες, στεφανωμένες με κάθε φύτια και μια δακρυσμένη σιρήνα πάνω σε ξέρα, παρακολουθούν τον καλπασμό του μελέφυβου Μιχαήλ στη ράχη του δελφινιού και γνωρίζουν πολύ καλά ότι μόλις ακούσει την κιθάρα του Αρίωνα, τόσο σίγουρα θα εντοπίσει το θαύμα
που φτερωμένος και ανίκητος ο αρχάγγελος Μιχαήλ θα μοιάζει. Η θάλασσα με τον κόκκινο αφρό της να χτυπά στους βράχους της ακτής. Θα τραγουδά αργόσυρτα στους ναυτιλωμένους ότι κι αυτό το αγγέλιασμα πέρασε από τα νερά της. Νίκος Μοσχοβάκος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κέντρο, για την απαγγελία αυτού του συγκινητικού και ταυτόχρονα ελπιδοφόρου ποίηματος. Πράγματι, χωρίς την όθηση και τη δύναμη ενός αγγέλου, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοθεί το όραμα του κυρίου Πασχαλάκη να μετουσιωθεί σε πράξη αυτή η πρωτοβουλία, μια πράξη που αγκαλιάζει και προστατεύει όλους μας. Θέλω τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Πασχαλάκη, τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλάκη, να ανέβει στο βήμα, είναι η ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας, για να μας πει περισσότερα για αυτή. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, που εκτός από το ενδιαφέρον δηλώνει και τη μεγάλη αγάπη με την οποία η κοινωνία αγάπησε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία μας. Το Σέβοντες Πόλτς ιδρύθηκε το 2015 με βασικό στόχο την πρόληψη και την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και στο νερό. Οι βασικοί άξονες με τους οποίους δραστηριοποιούμε στα μέχρι σήμερα είναι καταρχήν η συνεργασία με την πολιτεία. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε είναι ότι δωρήσαμε στο ελληνικό δημόσιο χωρίς κανένα απολύτως κόστος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Λιμενικό Σώμα, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχων και επιθεωρήσεων, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε όλες τις λιμενικές αρχές και στην κρητική υπηρεσία. Με το σύστημα αυτό, οι λιμενικές αρχές πλέον διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες τις άδειες και τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που γίνονται, παρακολουθούν τις παραβάσεις και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται, ελέγχουν την απόδοση των λιμενικών αρχών, εντοπίζουν ενδεχόμενα κενά σε ελέγχους και όλα αυτά αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των λιμενικών αρχών. Από την εφαρμογή του συστήματος αυτού παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση και ποιοτική και ποσοτική των ελέγχων, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλεια. Παράλληλα, όσον αφορά τον πολίτη, δημιουργήσαμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο μέσω του website, του Sailwaters Sports, όσο κυρίως μέσω κινητών εφαρμογών για τα κινητά, το οποίο είναι διαθέσιμο φυσικά δωρεάν και είναι και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε τόσο οι Έλληνες αλλά όσο και οι ξένοι επισκέπτες της χώρας μας να μπορούν να έχουν μια μεγάλη και σημαντική πληροφόρηση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιχειρήσεις των θαλασσίων σπόρων που λειτουργούν στη χώρα μας, περισσότερες από 3.000 παραλίες, στις οποίες υπάρχει πρόσβαση, τις οποίες καρτογραφήσαμε από κοινού μαζί με το λιμενικό σώμα και για τις οποίες έχουμε πληροφορίες που έχουν σχέση με την ασφαλή πολίτηση, όπως για παράδειγμα αν μια παραλία έχει να παγωσώσει, αν έχει φυσιολογική διαμόρφωση πληθού, αν έχει βαθιά υλικά νερά, αν έχει πέτρες, βότσαλα, αν υπάρχει πρόσβαση για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Και για κάθε μια παραλία υπάρχει και μια φωτογραφία ενδεικτική για να ξέρει κάποιος πώς είναι ακριβώς η παραλία που θέλει να επισκεφθεί. Έχουμε επίσης καταγράψει τις μαρίνες, τα ελληνικά καταφύγια και γενικότερα όλες τις τοποθεσίες στις οποίες επιτρέπεται ο ελληνισμός σταφών, τα νοσοκομεία, τις λιμενικές αρχές και πάνω απ' όλα φυσικά τους κανονισμούς και τις συμβουλές, τις οποίες όλοι πρέπει να ακολουθούμε προκειμένου να είμαστε ασφαλείς στη θάλασσα και στο νερό. Ταυτόχρονα συνεργαστήκαμε με διάφορους φορείς, όπως για παράδειγμα με την Ένωση Σχολών Αγωγικής, με το Σωματείο των Επιχειρήσεων Θαλασσίων Σπορ, με την ΚΕΔΕ, με τους Δήμους και φυσικά πάνω απ' όλα με το Ελληνικό Σώμα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την πολύ μεγάλη συμπαράσταση που είχε όλη αυτή η προσπάθειά μας προσωπικά από τον ίδιο τον υπουργό, τον κ. Κουρκλή, όχι μόνο στη συγκεκριμένη δράση που τώρα αναφέρομαι, αλλά γενικότερα στην πρωτοβουλία μας. Με στόχο λοιπόν να δημιουργήσουμε και να καταθέσουμε και να επεξεργαστούμε προτάσεις, μελετώντας τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, έτσι ώστε να πετύχουμε και εμείς τον εξυγχρονισμό και την βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην προσπάθεια αυτή σκεφτήκαμε επίσης να πάρουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με την Big Austria Ελλάς, η οποία είναι ένας αναγνωρισμένος και διεθνής οίκος πιστοποίησης, η οποία φυσικά εθελοντικά και με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάστηκαν μαζί μας με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ιδιωτικό πρότυπο για την πιστοποίηση της ασφάλειας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ και γενικότερα με τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία αυτή και το εγχείρημα λοιπόν αυτό ξεκίνησε το 2017, ήδη οι πρώτες επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί σε όλη τη χώρα
Είναι μια πανευρωπαϊκή καινοτομία, καθότι ανάλογο πρότυπο δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπως μελετήσαμε. Και η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος πιστεύουμε ότι θα αναδείξει τη χώρα ως ένα παγκόσμιο προορισμό που είναι πάρα πολύ οργανωμένος και ασφαλής όσον αφορά το κομμάτι των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει την κωδική ονομασία «Προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι ένα πρόγραμμα διαλέξεων, το οποίο, μέσω του οποίου προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά όσον αφορά την ασφάλειά τους στην παραλία, όσον αφορά την ασφάλειά τους στην πολίτηση και στα θαλάσσια σπορ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε πιο παλιότερα από το Λιμενικό Σώμα και με τη συνεργασία τη δικιά μας έγινε δυνατόν να αναβαθμιστεί και να περάσει σε πολύ περισσότερα σχολεία από ό,τι ήταν ο αρχικός του στόχος. Το Λιμενικό Σώμα με τους έμπειρους ανθρώπους που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει την επίσκεψη στα σχολεία και την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών. Ενώ εμείς, όσον αφορά σαν κοινωνικός οργανισμός, αναλαμβάνουμε εκπαίδευση σε σχολεία στην Αθήνα, αλλά φυσικά αναλαμβάνουμε τον συνδυασμό και την επιμέλεια όλου του υλικού, του ενημερωτικού και του εκπαιδευτικού. Και να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Το 2017 ενημερώσαμε συνολικά 35.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ένας αριθμός ρεκόρ τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ενώ και το 2018 ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε 50.000 παιδιά και αυτό να γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Κάτι το οποίο διαπιστώσαμε ότι έκριζε ανάγκες βελτίωσης ήταν ότι ο αριθμός των ημεραρχείων στα μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είναι μικρός σε σχέση με τα σχολεία και τους μαθητές που φυσικά υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Επίσης, η όλη παρουσίαση του προγράμματος διαρκούσε μόνο μία διδακτική ώρα, που σημαίνει ότι ο βαθμός αφομοίωσης των πραγμάτων που θέλουν να μεταφέρουν στα παιδιά δεν ήταν επιθυμητός. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί δεν εμπλέκονταν στην παιδαγωγική αυτή διαδικασία. Και τέλος, δεν υπήρχαν κάποιες δραστηριότητες πριν ή μετά από το πρόγραμμα των διαλέξεων αυτών που να συνδέουν όλες τις γνώσεις που θέλουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά με την παιδαγωγική διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σχεδιάσαμε ένα νέο εκπαιδευτικό αυτή τη φορά πρόγραμμα, το οποίο έχει πάρει πρόσφατα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα υλοποιείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, εφόσον βέβαια λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν θα υλοποιείται φυσικά εθελοντικά από μια τάξη, από ένα τμήμα, με επικεφαλής έναν εκπαιδευτικό, όπως επίσης και έναν μαθητή, ο οποίος θα εκλέγεται ως πρόεδρος της ομάδας η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 50 και περισσότερες δραστηριότητες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα την ηλικία των παιδιών. Υπάρχει ένα διαφορετικό δηλαδή ειδικό για τα παιδιά τα οποία είναι πρώτη, δευτέρα και τρίτη δημοτικού και κυρίως έχει σχέση με την κολύμβηση, και ένα διαφορετικό υλικό για παιδιά τα οποία είναι στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, που είναι και η κολύμβηση φυσικά και οι θαλάσσιες δραστηριότητες. Πιάνει πολύ περισσότερα μαθήματα, για παράδειγμα εκτείνεται στη γλώσσα, στη γεωγραφία, στα καλλιτεχνικά, στη τεχνολογία της πληροφορικής, στην κοινωνική αγωγή και σε πολλούς άλλους θεματικές ενότητες. Είναι δεδομένο με τρόπο έτσι ώστε να μπορεί ο καθηγητής να επιλέξει μία μόνο ενότητα ή να επιλέξει την υλοποίηση όλου του προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα το υποστηρικτικό υλικό το οποίο ήδη εμείς έχουμε αναπτύξει χρησιμοποιείται ακριβώς με το υποστηρικτικό αυτό πρόγραμμα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του νέου εκπαιδευτικού μας προγράμματος? Είναι διαδραστικό, γιατί τα παιδιά συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Δεν παρακολουθάνε απλώς μια ωραία παρουσίαση. Συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία που είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος εκπαίδευσης. Είναι πολύ διάστατο γιατί συνδυάζει διαφορετικά μαθήματα όπως είναι γεωγραφία, καλλιτεχνικά και άλλα μαθήματα. Βάζει στους μαθητές στο επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο είναι ακριβώς το επιθυμητό. Και φυσικά αξιοποιεί την τεχνολογία για να κερδίσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών, μια που ζούμε στον αγώνα της τεχνολογίας. Όλο το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας εξαποστάσεως εκπαίδευσης που έχουμε αναπτύξει, η οποία ονομάζεται Save Water Sports Academy. Ο επικεφαλής λοιπόν εκπαιδευτικός, αφού υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, λαμβάνει ένα κωδικό πρόσβαση στην πλατφόρμα και όλη η υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και όλο το υλικό, είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας αυτής. Τα παιδιά και φυσικά ο επικεφαλής εκπαιδευτικός θεωρούν ότι έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα, εφόσον έχουν φέρει σε πέρα το 50% από τις διαθέσιμες δραστηριότητες και φυσικά μία από κάθε θεματική ενότητα. Ο σκοπός είναι το πρόγραμμα αυτό να υλοποιηθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας και πρόθεσή μας είναι μια φορά το χρόνο το σχολείο ή η ομάδα τριστότητων που υλοποιήσε τις περισσότερες δραστηριότητες σε κάθε περιφέρεια να στέλνει μια αντιπροσωπεία η οποία θα αποτελείται από τον επικεφαλής εκπαιδευτικό των αρχικότερων μαθητών, ο οποίος συμμετείχε και παρακολούθησε το πρόγραμμα και τους γονείς του, για να γίνεται ένα ετήσιο συνέδριο πλέον στην Αθήνα, στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμμετέχουν, θα ανταλλάσσουν απόψεις με σκοπό την βελτίωση και την περαιτέρω ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Επειδή πιστεύουμε ότι η μάθηση και η γνώση γίνεται πιο σωστή όταν υπάρχει και βιωματικός τρόπος παρουσίασης των θεμάτων που θέλουμε να αναπτύξουμε, το ΣΕΒΟΤΕ ΣΠΟΣ σχεδίασε μια εκπαιδευτική βαλίτσα, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά παιχνίδια που σχετίζονται φυσικά με κανόνες και συμβουλές που πρέπει να μάθουν τα παιδιά όσον αφορά την ασφάλειά τους στη θάλασσα. Για παράδειγμα, έχουμε μια, το εκπαιδευτικό αυτό υλικό εκθέτουμε και στον χώρο αυτό της έκθεσης, της παρουσίασης. Έχουμε, για παράδειγμα, μια αναπαράσταση παραλίας με μια μομπίλ, κύβους που συζητήσουν τα παιδιά μπορούν να διηγούνται ιστορίες και διάφορα άλλα παιχνίδια, έτσι ώστε τα παιδιά πέσοντας να μπορούν φυσικά να μάθουν τα πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να τους μεταφέρουμε. Η βαλίτσα αυτή είναι διαθέσιμη για σχολεία, για πολιτική, για παιδικές κατασκηνώσεις, γενικότερα για χώρους όπου βρίσκονται παιδιά. Το 2017 το ΣΕΒΟΤΕ ΣΠΟΡΤ επίσης ανέπτυξε για πρώτη φορά μια παγκόσμια πανευρωπαϊκή, θα έλεγα, πρωτοβουλία, δημιουργώντας σε συνεργασία με το Δήμο Μυκόνου ένα πρώτο πολυμερικό και ψυχολογικό κέντρο στην παραλία Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. Σε αυτό η προσέλευση των παιδιών φυσικά είναι ελεύθερη και ο στόχος του προγράμματος, το οποίο τονίζω έχει αναπτυχθεί εθελοντικά από εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, είναι ακριβώς τα παιδιά τη στιγμή που βρίσκονται στην παραλία και απολαμβάνουν τη θάλασσα να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εντελώς φυσικά δωρεάν και μέσω του παιχνιδιού, γιατί το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, να μπορούν να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις που εμείς θέλουμε να τους μεταφέρουμε. Το ΣΕΒΟΤΕ ΣΠΟΡΤ, σαν ακόμα μία δράση, δημιούργησε τον κώδικα, όπως τον ονομάζουμε, θαλάσσια κυκλοφοράς, το οποίο είναι κάτι ανάλογο με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο σκοπός ήταν λοιπόν να δημιουργήσουμε μια εικονογραφημένη αναπαράσταση των κανόνων αυτών και η πρόθεσή μας είναι σιγά σιγά και σταδιακά να σηματοδοτήσουμε τις παραλίες και γενικότερα τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στη θάλασσα. Όλη αυτή η εργασία έγινε από σπουδαστές της σχολής κανόνων της σχολής ΑΚΤΟ για έναν ολόκληρο χρόνο και πάρα πολλές εφαρμογές έχουν δει αυτοί οι κανόνες στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Το ΣΕΒΟΤΕ ΣΠΟΡΤ επίσης συνεργάζεται στενά με πάρα πολλούς δήμους, προχωρώντας σε ενημέρωση του σχολείου και των σχολικών επιτροπών όσον αφορά τα ενημερωτικά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Συμμετέχουμε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε αθλητικά events, τα οποία διοργανώνουν οι Δήμοι με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες στο τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν. Προχωράμε σε συνεργασία με Δήμους σε σήμα της παραλίων. Ήδη οι πρώτοι Δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει σε σήμα σε πολλών παραλίων που βρίσκονται εντός των ορίων τους. Και φυσικά σε συνεργασία με Δήμους λειτουργία ενημερωτικών και ψυχολογικών κέντρων σε παραλίες. Να τονίσω στο σημείο αυτό ότι το παράδειγμα της Μυκόνου φέτος το έχει υιοθετήσει και ο Δήμος Βάρης Βούλες Βιερμένης, καθώς και ο Δήμος Ανάγκας, επομένως το καλοκαίρι του 2018, αντίστοιχα πρώτα πανεπιστημιακά και ψυχολογικά κέντρα θα λειτουργήσουν και σε παραλίες των Δήμων αυτών. Η όλη αυτή προσπάθεια έχει στηριχθεί φυσικά πάρα πολύ από πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι με τον υπηκό τους μικρό τους βιβλιοθαράκι έχουν βοηθήσει την προσπάθεια αυτή. Παράλληλα, όπως πάρα πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί μας έχουν στηρίξει στο έργο μας, δυστυχώς ο προορισμένος χρόνος δεν μου δίνει τη δυνατότητα να αναφερθώ ονομαστικά σε κάθε έναν από αυτούς, θα ήθελα μόνο να σταθώ και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Έλληνα Σταύρος Νιάρχος, γιατί εδώ και 2 χρόνια με τη δωρεά του στηρίζει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, στο Ίδρυμα Γιάννη Λάτση, γιατί από την πρώτη στιγμή στήριξε και στηρίζει πολλές από τις δράσεις μας, καθώς και στην Εθνική Τράπεζα που το 2017 είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς του οργανισμού μας. Το ΣΕΒΟΤΕ ΣΠΟΡΤ πρόσφατα υπέγραψε και μια συμφωνία με την Ελληνική Αστυνομία της Κύπρου, αν δεν κάνω λάθος και ο Κύπριος πρέσβης είναι σήμερα εδώ και να ευχαριστούμε την παρουσία του, με σκοπό να επεκτείνουμε τις δράσεις μας και στο νησί αυτό. Σκοπός μας είναι το δίκτυο ασφάλειας που δημιουργούν και που απλώνουν οι δράσεις μας να διαπτωθεί και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, πρώτα σε μεσογειακές αλλά και γιατί όχι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πριν από 3 χρόνια, πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει σήμερα φάνταζαν ίσως πολύ δύσκολα αν όλοι λάβουμε υπόψη μας την ελληνική πραγματικότητα. Αν κάτι όμως σήμερα μπορούμε να πούμε, είναι ότι έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα μιας πραγματικά δύσκολης διαδρομής και η όλη αυτή η πορεία μας γεμίζει γύρω και αισιοδοξία ότι μπορούμε να συνεχίσουμε για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ωφελή του πολίτη. Το όραμα του ΣΕΒΟΤΕ ΣΠΟΡΤ συνοψίζεται σε 2 μόνο λέξεις. Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά να μην θρυνήσουμε άδικα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και στην καθηγήτρια κ. Πασχαλάκη για την εξαιρετική με όλα τα νοήματα που αυτή η λέξη μπορεί να έχει στην πρωτοβουλία σας. Έχουμε και μεγάλη αθρώα προσέλευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παριστάμενους που ήρθατε μαζί μας σήμερα. Αυτό το οποίο μου κάνει εμένα εντύπωση σε αυτό που είπατε και μας διηγηθήκατε είναι η συνεργασία μεταξύ ενός μη κερδοσκοπικού φορέα, ιδιωτικού φορέα, με ένα φορέα του στενού δημοσίου.
και μάλιστα στρατιωτικής φύσης, όπως είναι το λιμενικό. Μια εξαιρετική άψογη συνεργασία, η οποία έφερε μεγάλα ωφέλη και η οποία μπορεί να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους φορείς, ώστε η Ελλάδα να πάει μπροστά ένα βήμα παραπάνω. Θέλω τώρα να καλέσω τον Υφυπουργό Ναυτιλίας να αφήσει το βήμα για να απευθύνει το διατησμό του. Τον κύριο Νεκτάριο Σεκανιό. Αξιότιμο κύριο Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ του Κέντρου Πελληνικού Ναυτικού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζω και αυτό έχει αποδειχθεί από τις δράσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Save the Scots, ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την χρήση των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ενός τομέα της ζωής μας που πολλοί από εμάς αψηφούμε χωρίς να αναλογιζόμαστε τις συνέπειες. Στη χώρα μας, η οποία να θυμίσω έχει τις περισσότερες, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή σε όλη την Ευρώπη, 13.676 χιλιόμετρα, συμβαίνουν δυστυχώς κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα. Πολλά από αυτά οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης, αλλά και βασικών κανόνων συμπεριφοράς με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα και ο τρόπος σύγχρονης ζωής μας επιβάλλει ως απαραίτητη την καλλιέργεια θαλάσσιας κυκλοφοριακής αγωγής και γενικότερα αλλαγή της πολιτικής περιφοράς από τις μικρές και όλες τις ηλικίες. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όχι μόνο θεσμικά αρμόδιο, αλλά γιατί υπάρχει και η προσωπική ευαισθησία των στελεχών του και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος, μπορεί να πει με παρησία ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της διαδικασίας ενδυνάμωσης της συνείδησης στη χρήση των θαλασσίων μέσων αναψυχής. Ήδη, όπως είπε και ο κύριος Πασχαλάκης, από το 2011 το Υπουργείο είχε κάνει το πρόγραμμα «Προσέχω, μαθαίνω, μοιάζομαι». Πρόκειτο για ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούσε διαδραστικές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και ταινίες κινουμένων σχεδίων με ήρωες από το Disney, προκειμένου να είναι προσιτό στις μικρές ηλικίες. Όμως το 2016 έγινε το μεγάλο άλμα και η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, συνεργάστηκε με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Save the Scots, προκειμένου να βελτιώσει και να αναβαθμίσει το πρόγραμμα αυτό και θα μου επιτρέψετε να πω να απογειώσει το πρόγραμμα αυτό προκειμένου να πάει σε περισσότερους νέους, σε περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα «Προσέχω, μαθαίνω και νοιάζομαι» όπως είδατε και στις διαφάνειες έχει πλέον εκριθεί από το Υπουργείο Διαβίου Μάθησης και ήδη πάρα πολλά παιδιά και στις τάξεις του Δημοτικού και στις τάξεις του Γυμνασίου έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ασφαλώς να βρίσκονται στη θάλασσα. Η σύμπραξη αυτή νομίζω ότι είναι ουσιαστική, είναι επικοδομητική, είναι επωφελής για τις δύο πλευρές και επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ενισχύοντας τον κοινό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω την Save the Scots για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και να μοιραστώ μαζί σας ακριβώς αυτό που είπατε. Να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα ξανά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Τιμά την Ελληνική Βουλή το γεγονός ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση εξ αρχής αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Και σήμερα η Ελληνική Βουλή είναι εδώ παρούσα. Η κυρία Βλονίδου είναι πρόσωπος του Πρόεδρου της Βουλής. Ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Ρίτσας, τον ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να επισημάνω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στάθηκε κοντά στην πρωτοβουλία από την πρώτη στιγμή. Και θέλω να τον καλέσω, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
Λοιπόν, εγώ όπως λέω το κινητό μου, έχω κατεβασμένη την εφαρμογή εδώ και ένα χρόνο. Και τη χρησιμοποιούμε, κύριε Βασκαλά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ εύχρηστη και απολύτως απαραίτητη σε εμάς τους γονείς. Οι οποίοι σίγουρα το καλοκαίρι κάπου θα πάμε και τα παιδιά μας, αγαπητέ, εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι θα θέλουμε να παίξουμε και θέλουμε να ξέρουμε ότι θα παίξουμε και θα έχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Και πράγματι θέλω από το βήμα αυτό να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν στο κουμπί το πλοίο, να φέρω τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα επιστρέφει στις ΗΠΑ, ενώ συμμετέχουμε και ο ίδιος εδώ. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, και εγώ δεν το έχω λόγο να μην το πω, που η κυβέρνηση με όποιο τρόπο μπορούσε συνέβαλε στο να επιτευχθεί αυτή η συνεργασία, συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ και στην κυβέρνηση συνολικά γι' αυτό. Και φυσικά στο λιμενικό σώμα, το οποίο έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, με έναν τρόπο θα έλεγε κανείς υποδειγματικό. Είναι το καλό πρόσωπο της Ελλάδος. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα προσωπικό τόνο. Κύριε Βασκαλάκη, ειλικρινά το τι έχετε καταφέρει. Ένα ανθρώπινο πόνο, πολύ καταλαβαίνουν το μέγεθός του. Να το μετατρέψει σε κάτι τόσο θετικό για όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες σας, είναι άξιο παντός επένδυ και άξιο μεγάλο ταμάσμα. Νομίζω ότι και εγώ προσωπικά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία Συνόδευση της Ευρωσύνοδης της Ελληνικής Κοινωνίας είναι υπερήφανη για αυτό που κάνετε και σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας, ναι, αν μην υπάρχει καμία απώλεια ανθρώπινη ζωή τόσο άδικα ξανά στις ελληνικές άδειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο λιμενικό σώμα. Ο αρχιπλήρχος και διευθυντής λιμενικής αστυνομίας, κύριος Βασίλης Μάμης, θα μας μεταφέρει το μήνυμα του κυρίου Παρασκευά, που είναι ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη της συνεργασίας του Υπουργείου με το Safe Water and Sports. Κύριε Μάμη, έχετε τον λόγο. Χαιρετισμός του Β' Επαρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Αυτοφυλακής, Αντιναβάρχου Λιμενικού Σώματος Παναγιώτη Παρασκευά. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Πεδίου Ναυτικού, Σεβασμιότατε, εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών, κύριε Πρόεδρε του Safe Water Sports, κυρίες και κύριοι, είχα την τύχη να ζήσω από την αρχή τη δημιουργία του Safe Water Sports και τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με το λιμενικό σώμα. Για τον λόγο αυτό επιθυμούσα πολύ να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και να παρουσιάσω ίδιος το άριστο επίπεδο συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί, καθώς και την προοπτική για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής. Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι με υποχρεώνουν να βρίσκομαι σήμερα στο εξωτερικό σε υπηρεσιακό ταξίδι. Καλοκαίρι 2014. Παραλία Καλό Λιβάδι. Ένα δεκάχρονο αγόρι κάνει τη ζωή του από ανθρώπινο λάθος, κάνοντας θαλάσσια σπορ. Ο πόνος του πατέρα για την απώλεια του φωνάκι του γιού του γίνεται δύναμη και θέληση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Γίνεται στόχος και σκοπός ζωής να μην συμβεί ξανά σε άλλον γονέα αυτό που συνέβη σε αυτόν. Γίνεται βούληση για κοινωνική εγρήγορση να μην θρυμίσουμε το χαμό και άλλων ζωών στο βωμό του εύκολου κρίματος. Λίγους μήνες μετά, ο κύριος Πασχαλάκης με τους συνεργάτες του επισκέφθηκαν τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και ανακοίνωσαν την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου Safe Water Sports και ζήτησαν τη συνεργασία με το λιμενικό σώμα. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τότε μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ασφαλή διενέργεια θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής επιστεγάστηκαν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του λιμενικού σώματος και του Safe Water Sports. Όπως ήταν φυσικό, οι περισσότερες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν είχαν επίκεντρο τα παιδιά, διότι αποτέλεσε κοινή πεποίθηση ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται όταν βρισκόμαστε στην παραλία και στη θάλασσα πρέπει να χαραχτεί στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου και αυτό θα μπορέσει να υλοποιηθεί στις μικρές ηλικίες όπου συντελείται η διαμόρφωση του χαρακτήρα. Η συνέχιση και η εξέλιξη του ενημερωτικού προγράμματος
Προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο από το 2011 στα δημοτικά σχολεία από στελέχη του λιμενικού σώματος, η ενημέρωση των πολιτών με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, η έκθεση παιδικής ζωγραφικής με θέμα «Η ασφάλεια στη θάλασσα μέσα από τα μάτια των παιδιών», η δημιουργία της πληροφοριακής πλατφόρμας για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και η βελτίωση της νομοθεσίας για τα θαλάσσια σπορ είναι μερικές μόνο από τις κοινές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια της συνεργασίας. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους σας ότι η συνεργασία του λιμενικού σώματος και του Save Water Sports έχει υποδομηθεί πάνω στα δυνατά θεμέλια. Η αποδοχή από τους πολίτες των κοινών αυτών δράσεων ενισχύει συνεπώς τη βούληση για ανάπτυξη νέων πρωτοβουλειών για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από τη μείωση και γιατί όχι το μηδενισμό των ατυχημάτων στις θαλάσσιες δραστηριότητες. Εύχομαι μια καλή και ασφαλή τουριστική χρονιά. Παναγιώτης Παρασκευάς, Αντινάβαρχος του Λιμενικού Σώματος, Β' Επαρχηγός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον αρχιπρίακο κύριο Μάμη. Τώρα θέλω να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι τρεις φορές παγκόσμιος αθλητής, χρυσός Ολυμπιονίκης, ένας άνθρωπος που τίμησε την Ελλάδα και τον αθλητισμό, ο κύριος Κακαμανάκης. Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα είναι εδώ και σαν θεσμευτής της Save Water Sports και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε μου. Πρώτα απ' όλα να θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, εξαρτώντα την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αγαπητή προσκεκλημένη, αξιότιμη προσκεκλημένη. Θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα η σχέση με τη θάλασσα και με τον νερό είναι μια σχέση ζωής. Όταν ήμουν παιδί, μπορεί να μην είχα τα μέσα έτσι, τα υλικά, τα τεχνικά αυτά που είχαν πολύ μεγάλο σχόλιο στο εξωτερικό, όμως αισθανόμουν πλούσιος, γιατί είχα ένα όνειρο και είχα πίστη σε αυτό. Και πάνω από όλα είχα πρόγραμμα και οργάνωση προκειμένου να το συναντήσω. Δεν περίμενα να έρθει το όνειρό μου να με βρει, πρέπει να πάω όπως αυτό. Από τότε την καρδιά μου χτυπά δίπλα στην καρδιά της θάλασσας, στα κύματα και στον άνεμο. Μα τι να μάθει αυτό το ταξίδι, πρώτα απ' όλα αυτό το ταξίδι με έμαθε ότι και ο αθλητισμός πάνω απ' όλα, ότι για να κερδίσεις πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθεις να χάνεις. Αλλά για να κερδίσεις πραγματικά στη ζωή σου, πρέπει να επιστρέψεις αυτό που κέρδισες. Με έμαθε επίσης ότι η επιτυχία είναι το σημείο στο οποίο συναντάται η προετοιμασία με την ευκαιρία. Αυτό παράλληλα σημαίνει ότι εάν δεν έρθει η ευκαιρία και έρθει πιθανόν και μια κακή στιγμή, αν είναι καλά προετοιμασμένος, με πρόληψη δηλαδή και προετοιμασία, μπορώ τουλάχιστον να μην αποτύχω σίγουρα. Μπορεί να βγω εκεί και να παλέψω, να προσπαθήσω για το καλύτερο. Επίσης, με έχει μάθει ότι η θάλασσα πάνω απ' όλα, και ότι πρέπει να ακούω. Πολλοί θεωρούν ότι στην οικολογία είναι ένα άθλημα που δεν μπορεί να καταλάβει, να ακούσει κάτι. Ο άνεμο είναι άλλο. Με χιλιάδες ώρες εκεί έξω που δίνει στη ζωή σου, μπορεί να ακούσει και να αισθανθεί τον άνεμο. Με έμαθε εκτός από το να ακούω, να προλαμβάνω καταστάσεις, εάν και τόσο μωρό, με έμαθε να προσαρμόζομαι και να αλλάζω. Προσαρμόζομαι σημαίνει στην άνεμο, όπως ξέρει κάποιος από την θεωρία, δεν μπορεί να πας κόντρα. Κοντά του πλάι μαζί του πας κόντρα, δεν μπορεί να πας έτσι και στη ζωή. Και επίσης με έμαθε να σέβομαι το χώρο που αγωνίζομαι. Όπως και στη ζωή και στη θάλασσα, αν τη φοβάσαι σε διώχνει, αν τη σέβεσαι σε αγκαλιάζει. Δεν μπορεί να πας κόντρα στο κύμα. Υπήρχαν και στιγμές μάλιστα που προσπαθούσα να δω πώς μπορώ να βγω και δεν βλέπουν οι άλλοι. Όταν οι συναθλητές μου κάνανε reaction training, εγώ έκανα pre-action, δηλαδή έκανα προετοιμασία πρόληψης. Έλεγα λοιπόν, εμείς αντιδρούμε τα αντανακλαστικά μας για να δούμε τον άνεμο, το κύμα, εγώ λέω τι μπορώ να κάνω για να πάω ένα στάδιο πριν. Λοιπόν, έκανα προπόνηση νύχτα, δεν είναι κάτι που συστήνω. Σαν παιδί λοιπόν, με σχετικό φεγγάρι, τον πατέρα μου από δίπλα, δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να κάνει οτιδήποτε, έκανα για συγκεκριμένους στόχους, πάρα πολύ οργανωμένα. Λοιπόν, προσπαθούσα να δω εκεί που δεν βλέπουν οι άλλοι να προχωρήσουν. Και τελικά στη ζωή μας, όπως και ο κύριος Πασχαλάκης, πέρα από την πολύ δύσκολη στιγμή, έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αποδείξει ότι αυτό που κάνουμε στο ημίφος είναι και αυτό που μας φέρνει στο φως. Όπως και η δική μου προετοιμασία, έτσι και η δική του προσπάθεια, αυτή η ιερή και δύσκολη προσπάθεια. Θα ήθελα να πω επίσης, κλείνοντας, ότι η ζωή μου έμαθε και κάτι άλλο. Έμαθε πρώτα απ' όλα ότι εγώ πιο σημαντικό απ' όλα που έχω κάνει δεν είναι το τι έχω πετύχει, αλλά είναι ο τρόπος, το πώς λοιπόν
και το γιατί κάνουμε κάτι στη ζωή μας είναι σημαντικότερο από το τι. Και όποιος έχει ένα πολύ μεγάλο γιατί στη ζωή του, όπως ο κ. Πασαλάκης, αντέχει σχεδόν πάντα ένα δυσκολότερο πώς. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και αν δεν ακούς καλές ειδήσεις, προσπάθησε να δημιουργήσεις μία. Επίσης, ο πόνος και η αδικία δεν χαρακτηρίζει τόσο τους ανθρώπους όσο τι θα κάνουν με αυτά. Και δεν σας κρύβω ότι το να μπορέσει ένας άνθρωπος να κάνει τον πόνο δύναμη και τη δύναμη προσφορά είναι η καλύτερη απάντηση και το καλύτερο πρόσωπο που μπορεί να δώσει στη ζωή όταν, όταν εκείνη έχει δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο απέναντί του. Ως αυτό το σημείο θέλω να πω ότι το να νικήσει κάποιο το φόβο του δεν υπάρχει καλύτερο στίγμα από το να δημιουργήσει περισσότερα όνειρα. Περισσότερα όνειρα, περισσότερα για τις αναμνήσεις μας για να νικήσουμε τους φόβους μας. Και ναι, εν τέλει, βοηθώντας και εμπνέοντας έναν άνθρωπο που μας έχει ανάγκη, και ειδικά ένα παιδί, μπορεί να αλλάξουμε τον κόσμο. Συγχαρητήρια κύριε Πασχαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον πρωταθλητή μας και νομίζω ότι βεδώσαμε καλά ότι χρειάζεται σεβασμός προς τη θάλασσα. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Πόσα πράγματα όμως ξέρουμε εμείς οι γονείς όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας όταν είναι στη θάλασσα, όταν είναι στο νερό. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει ένα πανευρωπαϊκό αθλητικό ρεκόρ όσον αφορά τους πνιγμούς. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μαριολάκη, η οποία αντικαθιστά την κυρία, ή μάλλον με προσοχή, την καθηγήτρια, την κυρία Σουλτανάκη, καθηγήτρια υγρού στίβου στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα δύο κουβέντες. Παρακαλώ, κυρία Δυστοδήμα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχάς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σας γνωρίσω τον ορισμό του πνιγμού, που δεν είναι άλλος από τη διαδικασία της αναπνευστικής ανεπάρκειας, λόγω βήθησης ή κατάδυσης στο νερό. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά των αιτήσεων θανάτων λόγω πνιγμού είναι πολύ ανησυχητικά, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση σε θανάτους από αυτό το αίτιο. Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο σημειώνονται 300 ανάλογα περιστατικά, που τα περισσότερα από αυτά συμβαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Μπορείτε να δείτε και στον πίνακα ότι τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα από το 2010 έως και το 2017, ο αριθμός των θανάτων έχει αυξηθεί συγκριτικά με τα παλιότερα χρόνια. Ποιες είναι όμως οι αιτίες που οδηγούν στον πνιγμό? Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι η ελλιπής κολυμβητική ικανότητα και η μικρή συνείδηση των κινδύνων του νερού. Η έλλειψη περίφραξης ή εμποδίων πρόσβασης στο νερό, η κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα άνω των 18 ετών και η ανεπαρκής επίβλεψη σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι γονείς έχουν λανθασμένη εντύπωση για τον κίνδυνο στο νερό. Πρώτα απ' όλα θεωρούν πως αν ένα παιδί πνιγόταν κοντά θα το άκουγα. Αυτή είναι μια εσφαλμένη εντύπωση, καθώς ο πνιγμός είναι σιωπηλός. Βάσει ερευνών, ένας στους τρεις γονείς έχει αφήσει το παιδί του χωρίς επίβλεψη σε πισίνα για τουλάχιστον 2 λεπτά. Ο πνιγμός είναι γρήγορος. Από τη στιγμή που το παιδί αρχίσει να μάχεται με το νερό, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να αντιδράσουμε. Οι γονείς δήλωσαν ότι την ευθύνη την έχει ο αναπαυσός της, αλλά η προσοχή του παιδιού στο νερό είναι ευθύνη του γονέα. Τέλος, το 60% των γονέων δεν ανησυχούν αν τα παιδιά τους έχουν πάρει μαθήματα κολύμβησης. Φυσικά και τα μαθήματα κολύμβησης είναι σπουδαία, αλλά το επίπεδο ικανότητας διαφέρει. Παγκόσμια έρευνα έδειξε ότι το 85% των περιπτώσεων πνιγμού μπορούν να προληφθούν με τις παρακάτω παρεμβάσεις. Για παιδιά 1 έως 4 ετών, πρώτον, είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των γονέων για σωστή επίβλεψη των παιδιών τους. Δεύτερον, τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα κολύμβησης. Και τρίτον, περίφραξη σε όλες τις πισίνες ιδιωτικής χρήσης.
Για εφήβους, μαθήματα κολύμβησης με συγκεκριμένο στόχο την γνώση των κανόνων ασφαλείας στο νερό. Για την επιμόρφωση όλων, συνιστάται η χρήση της τεχνολογίας με την ενημέρωσή μας μέσω εφαρμογών, η γνώση της νομοθεσίας και γενικότερα η εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των πολιτών. Τέλος, όλα αυτά τα μέτρα πρόληψης πρέπει να ενισχύονται από τη συνεργασία όλων των φορέων και να προωθούνται από τις ενιαίες αρχές πρόληψης πυρμού στην Ελλάδα. Καταλήγοντας και ακολουθώντας όλες αυτές τις προτάσεις ως γνώμονα, είναι σίγουρο ότι θα αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και θα μειωθούν τα φαινόμενα του πυρμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαριονάκη, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και πολύ διδακτικά. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μια άλλη παρουσίαση όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Headquarters Pools και ποιος άλλος παρά ένας μαθητής θα μπορούσε να μας το παρουσιάσει καλύτερα. Πρόκειται για τον κύριο Βελισάριο Χριστοπούλου, ο οποίος μέσα από προσωπικά βιώματα θέλησε να γίνει εθελοντής στο Safe Headquarters Pools, αγαπάει τη θάλασσα και θα ήθελα να τον καλέσω στο βήμα. Είχα ένα τρομερό ατύχημα πριν 3 χρόνια όταν ήμουν 13 ετών στην Πάρη. Δυστυχώς έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν είχα λέξει καλά τον εξοπλισμό που είχα δανειστεί. Και έκανα λίγες ώρες που ήσασταν τους φίλους μου, τότε όταν είχε φτάσει 7 η ώρα, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Συνεννοήθηκα με ένα φίλο μου και αποφασίσαμε να πάμε στα βαθιά νερά. Αποφασίσαμε να πάμε έξω δηλαδή από τον κόλπο που υπήρχαν μεγάλα κύματα και πιο πολύς αέρας. Μόνο με ένα φίλο μου πήγα έξω στα βαθιά νερά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Έπρεπε να είχα πάει με τουλάχιστον τις εφηβείς μου και ίσως και έναν ενήλικα. Εκεί, καθώς έβγαινα στα βαθιά νερά, είχα μια πολύ άσχημη πτώση και έσπασε ο σύνδεσμος που ένωνε το πανί με τη σανίδα. Ο φίλος μου συνέχισε την πορεία του και δεν αντίληφθηκε ότι εγώ είχα πέσει. Αυτός προσπάθησε να με ψάξει, αλλά δεν κατάφερε να με βρει. Έτσι λοιπόν έμεινα μόνος μου στο νερό. Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να φτάσω σαν είδα, δεν πανικοβλήθηκα, διατήρησα την ψυχραιμία μου και σκέφτηκα τι έπρεπε να κάνω για να σωθώ. Αποφάσισα λοιπόν να προσπαθήσω να κολυμπήσω σε κάτι βράχια που ήταν σχετικά κοντά μου, όμως πάλι εξαιτίας των δυνατών ρευμάτων και των κυμάτων δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αφού κολυμπούσα για μια ώρα, άρχισα κάποιες σκέψεις να μπαίνουν στο μυαλό μου. Άρχισα να σκεφτόμουν ότι μπορεί να μην τα καταφέρω, μπορεί να μην σωθώ. Και τότε άρχισα να πανικοβάλλομαι, άρχισα να φοβάμαι και αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Και εκεί λοιπόν που είχα χάσει την ελπίδα μου, αφού κολυμπούσα για 1,5 ώρα, είδα ένα σκάφος από την ακτή να ξεκινάει και πίστεψα ότι ψάχνει εμένα. Τότε λοιπόν ελπίδα αλλά και ανακούφιση με γέμισαν και άρχισα να πιστεύω ότι μπορεί να σωθώ. Το πρώτο σκάφος δυστυχώς πήγε σε ένα άλλο σημείο να ψάξει, όπου δεν ήμουν εγώ. Αλλά ευτυχώς μετά από λίγη ώρα και άλλα σκάφη, αλλά και παιδιά με windsurf έφυγαν από την ακτή για να με αναζητήσουν. Ευτυχώς μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά είδα ένα σκάφος να έρχεται κατά πάνω μου. Τότε χαρά, ανακούφιση, ένιωθα πάρα πολύ όμορφα, ήξερα τι είχα σωθεί. Από αυτό το ατύχημα έμαθα πάρα πολλά. Έγινα καλύτερος, έγινα πιο προσεκτικός. Και ευτυχώς που τώρα έχει δημιουργηθεί αυτή η οργάνωση Safe Water Sports που πραγματικά ενδιαφέρεται και νοιάζεται για την ασφάλεια των θαλάσσιων σπορ. Ένας είναι ο στόχος αυτής της οργάνωσης, να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά κάποιος. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου για την παρουσία σας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι από αυτό που μόλις είδαμε είναι ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας επειδή στάθηκα τυχερός. Στη θάλασσα όμως τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε στην τύχη. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες για να χαιρόμαστε τη θάλασσα χωρίς να κινδυνεύουμε. Αυτή είναι και η πολύ σημαντική αποστολή του Safe Water Sports. Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους πώς να χαίρεται τη θάλασσα και το νερό με ασφάλεια. Και ποιος καταλληλότερος από τον φταπόδιο Safe, τον πρωταγωνιστή της καμπάνιας του Safe Water Sports
για να μας πει τα μυστικά της ασφαλής κολύμβησης. Όσο θέλεις βρόντα, δεν θα σου ανοίξει. Α, ναι, πρέπει να σας πω το όνομά μου. Θα αναρωτιέστε πώς με λένε. Είμαι οχταπόδιος. Και το επίθετο, σε. Μια φορά έγινε καιρό, όταν κάποιος κινδύνευε στη θάλασσα, τα πλοκάμια με ένα μαγικό τρόπο άρχισαν να μακραίνουν και να κοντεύουν. Και έτσι απέκτησα υπερφυσικές ιδιότητες. Απόρρισα και εγώ. Γίνεται. Είχα μεταμορφωθεί σε ήρωα χωρίς να το ξέρω. Είχα γίνει οχταπόδιο σεϊφ που σώζει όσους απερίσκεπτα βουτούν στο νερό. Αλλά δεν ήμουν μόνο. Είχα και δύο άλλους θαλασσοφύλακες. Τους φύλακες αγγέλους. Τους συμμάχους μου σε γη, ουρανό και θάλασσα. Το συνεφούλι και το γαμπούλι. Τώρα μας λείπει ο τρίτος θαλασσοφύλακας. Άκου προσεκτικά τι θα βοηθήσει την επόμενη ώρα. Δες με προσοχή όλα τα βίντεο και στο τέλος της ημέρας, αν μάθεις όλα τα μυστικά της ασφαλής κολύμβησης, θα μπορείς να γίνεις εσύ ο τρίτος θαλασσοφύλακας. Είσαι έτοιμος? Ανέβα στην πέρτα μου, απογειωνόμαστε. Δώσε κλώτσο στο χταπόδι να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Το Safe Water Sports έχει σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικονογραφημένους κανόνες και βίντεο με συμβουλές από γνωστούς αθλητές μας. Ας δούμε λοιπόν μαζί τους κανόνες αυτούς, με αυτούς που ξέρουν τη θάλασσα και το νερό καλύτερα από όλους. Άκου, προσαρμόσου, προετοιμάσου, μας λέει ο Ολυμπιονίκης μας Νίκος Στεφανάκης. Κύματα είναι ενέργεια και δύναμη. Άκου τον άλλο. Γίνε ένα με τον νερό. Στον άνεμο δεν πας κόμμα. Κοντά, πλάι και μαζί του πας. Άκου, προσαρμόσου, προετοιμάσου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τους πιο απλούς κανόνες. Που αν και τους θεωρούμε αυτονόητους, πολλοί από εμάς τους ξεχνάμε. Στην παραλία, προστατεύομαι από τον ήλιο με γυαλιά ηλίου, αντιλιακό και καπέλο. Σέβομαι το περιβάλλον και δεν πετάω σπίτια. Μπαίνω στη θάλασσα μόνο αν αισθάνομαι καλά. Ποτέ αν έχω ρίγη ζαλάδα. Και ποτέ αν δεν έχω περάσει 2 με 3 ώρες από το φαγητό. Όταν δεν ξέρουμε καλά κολύμβηση, φοράμε τουβλάκια, μπρατσάκια ή κουλούρα. Μετά τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε πριν μπούμε στο νερό, ας δούμε τώρα τι πρέπει να προσέχουμε όταν είμαστε μέσα στο νερό. Η κολύμβηση ξεκινάει από τη στιγμή που βουτάς. Είναι το μήνυμα του Ολυμπιονίκη Σπύρου Γιαννιώτη. Από τη στιγμή που το σώμα σου ακουμπάει στο νερό. Εγώ πορεύομαι με το σωστό, όχι με το αγωγικό. Δεν απομακρύνουμε ποτέ. Κολυμπάω οριζόντια στην ακτή και όχι κάθετα. Πρέπει να βλέπεις και να ακούς τα σκάφη, τις μηχανές, τους άλλους. Να είσαι πάντα σε γρήγορση. Κολυμπάω χρόνια, ίσως σχεδόν όσα περπατάω. Για ένα στόχο. Για να δω τη σημαία μας ψηλά. Στην κορυφή. Όπως μας είπε ο Ολυμπιονίκης μας, δεν απομακρυνόμαστε πολύ από την ακτή. Η επιστροφή είναι πάντα περισσότερο κουραστική. Επίσης, κολυμπάμε πάντα με παρέα. Δεν σπρώχνουμε και δεν βυθίζουμε τους άλλους. Μένουμε στο χώρο που ορίζεται από τις σημαδούρες. Αλλιώς μπορεί να μας χτυπήσουν βάρκες ή ταχύπλωα. Ο Ολυμπιονίκης, Χρήστος Αφρουδάκης, μας εξηγεί πόσο μικροί είμαστε απέναντι στο παντοδύναμο νερό.
Δεν υπάρχουν πολλοί κανόνες. Μόνο ένας. Αν δεν είμαι έτοιμος, απλά δεν κουτάω στο νερό. Είδα το σφαίρεση, σου δίνει δύναμη. Σε κάνει άνθρωπο. Αλλά ακόμα κι εγώ είμαι μικρός απέναντι στο παντοδύναμο νερό. Το να αθλείσαι στο νερό δεν είναι το ίδιο με το να αθλείσαι πατώντας στη γη. Γιατί αθλείσαι και είσαι μόνος. Πάμε τώρα να δούμε πότε δεν πρέπει να μπαίνουμε στη θάλασσα. Δεν κολυμπάμε όταν είναι νύχτα. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές και σε θάλασσα με μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα. Δεν κολυμπάμε προς τα βαθιά, προσπαθώντας να κυνηγήσουμε παιχνίδια που τα έχει παρασύρει ο αέρας. Δεν κάνουμε βουτιές αν δεν γνωρίζουμε το βάθος ή τη διαμόρφωση του κτητού και αν στην περιοχή υπάρχουν βράχια και πέτρες. Μαθαίνουμε να φοράμε στο σίδιο όταν κάνουμε οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα. Η Ολυμπιονίκης Αγγελική Καραβατάκη μας εξηγεί γιατί η προετοιμασία πριν από κάθε θαλάσσιο σπορ είναι πολύ σημαντική. Το πριν τη δράση είναι τόσο σημαντικό όσο και η ίδια η δράση. Φροντίζω το πριν για να υπάρχει μετά. Δεν είμαι ανοίγητη, ούτε άπλητη. Είμαι μια κουκίδα μέσα στο απέραντο σύνολο. Το ίδιο είσαι κι εσύ. Όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε, δεν πρέπει να παρακολουθούμε. Καλούμε βοήθεια. Προσπαθούμε να μείνουμε στην επιφάνεια και να βγούμε από το νερό. Αν πάθουμε κράμπα, χαλαρώνουμε το μέρος του σώματος που πιάστηκε και με αργές κινήσεις κολυμπάμε προς την ακτή. Αν υπάρχει ένα παγωσώστης, απευθυνόμαστε σε αυτόν. Βρίσκεται εκεί για να μας προστατεύει και να μας προφυλάσει από κινδύνους. Αν δεν υπάρχει, ζητάμε βοήθεια από μεγαλύτερους. Τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, μηδενίζουμε το ρίσκο. Μας λέει ο Ολυμπιονίκης Σοφία Παπαδοπούλου. Ετοιμάζω το μυαλό. Ετοιμάζω το σώμα. Ετοιμάζω την ψυχή. Και μετά λέω ότι είμαι έτοιμη. Είμαι αδύναμη απέναντι στη θάλασσα. Είμαστε όλοι αδύναμοι. Δυνατή είναι μόνο η αγκαλιά. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς ρίσκο, πόσο μάλλον μέσα στο νερό. Με τους κανόνες ασφαλείας όμως, μπορείς και εσύ, όπως ακριβώς και εγώ. Και τώρα, ας δούμε κάποιους κανόνες σε σχέση με τα θαλάσσια σπορ. Κάνουμε θαλάσσια σπορ μόνο όταν οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθυνόμαστε έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Σε οποιοδήποτε θαλάσσιο σπορ που έρχεται από ταχύπλο, όπως θαλάσσιο σκι και tubes, απαιτείται ύπαρξη δεύτερου ατόμου πάνω στο σκάφος ως παρατηρητή. Ενημερωνόμαστε και τηρούμε τις οδηγίες του εκπαιδευτή ή του υπεύθυνου της επιχείρησης. Θυμόμαστε πως η ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαγορεύεται πριν ή μετά τη δύση του ηλίου. Πριν την ανατολή, συγγνώμη, ή μετά τη δύση του ηλίου. Δεν κάνουμε επίδειξη ή επικίνδυνους ελιγμούς για να εντυπωσιάσουμε τους φίλους μας. Είμαστε προσεκτικοί και δεν υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας. Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Είναι το μήνυμα των κοριτσιών της Εθνικής Ομάδας Χρονισμένης Κολύμβησης. Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια η ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα. Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη. Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο και το ακριβό μας εθνόσυμο. Λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
μέτρα ασφαλείας και ελέγχουμε αν ο εξοπλισμός μας είναι σε καλή κατάσταση. Επιστρέφουμε αμέσως εάν οι καιρικές συνθήκες επιδυνατούν. Φροντίζουμε να διατηρούμε οπτική επαφή με το πόσο της επιχείρησης ή με την ακτή για να μπορούμε να δούμε αν κάποιος μας κάνει σινιάλο και για να μας δουν σε περίπτωση που χρειαστούμε βοήθεια. Χρησιμοποιούμε πάλι τον διάδρομο με τις πλωτές σημαδούρες για την είσοδο και την έξοδο προς και από την παραλία. Διατηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τους λουόμενους. Τέλος, οδηγούμε jet ski μόνο αν έχουμε άδεια ταχυπλόγου από το λιμενικό σώμα. Στη θάλασσα πρέπει να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος και να μην προσπαθείς να συγκρίνεσαι με άλλους. Μας συμβουλεύει ο πρωταθλητής μας στο θαλάσσιο σκι, Νικόλας Φιλτάς. Να γίνεις καλύτερος, χωρίς να συγκρίνεσαι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκεφτείς. Είσαι εσύ και το μυαλό και το σύμπαν. Ενημερώσου, έλεγξε, πρόσεξε, απόλαυσε. Το νερό είναι χαρά. Μην αφήσεις μια στιγμή να σου χαλάσει την απόλαυση. Αυτό είναι το μήνυμα του Safe Water Sports. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Safe Water Sports, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την τόσο μαζική προσέλευση στη σημερινή μας εκδήλωση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Καρβούνη και τον κύριο Μοσκοβάκο για την πραγματικά τόσο σημαντική στήριξή τους. Στο σημείο αυτό, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά είναι με πολύ μεγάλη τιμή για όλους όσους συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, η δική σας παρουσία στην εκδήλωση. Και θα ήθελα ως ένα μυστικό να σας δώσω ένα μικρό έτσι συμβολικό ένα μυστικό, το ποίημα του κύριου Μοσκοβάκο που μόλις ακούσατε. Επιτρέψτε μου να παραλείψω τις προσφώνεις, κυρίες και κύριοι, με την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και με την εδώ παρουσία μου μαζί σας. Θα ήθελα να εξάρω τη μεγάλη, την τόσο σημαντική πρωτοβουλία, την οποία εκφράζει αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οργανισμός Safe Water Sports, εμπνευστής του οποίου είναι ο κ. Πασχαλάκης. Μέσα από αυτή την πικρότερη τραγωδία, η οποία πριν λίγο αναλύθηκε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθω. Δίνω μεγαλύτερη σημασία σε αυτήν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί αφορά την παρουσίαση και τον τρόπο χρησιμοποίησης ενός προγράμματος, το οποίο αφορά παιδιά, τα παιδιά. Είναι το Safe Water Sports και η ασφάλεια για τα παιδιά. Και για μια ακόμα φορά θέλω να μιλήσω για το κεντροπολισμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πάντοτε, και ιδίως σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, για το λαό μας, είναι κοντά. Και τούτη τη φορά είναι κοντά σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ουσία της κοινωνίας μας, την ουσία της. Δηλαδή τα παιδιά, γι' αυτό δίνω αυτή την έμφαση. Χωρίς να υποτιμώ τις υπόλοιπες δραστηριότητες αυτού του εμβληματικού οργανισμού. Είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο κράτος, στην κοινωνία. Απευθύνεται όμως, όπως σωστά έλεγα από την αρχή, σε δύο κατευθυντικές φορές.
γονείς και στο σχολείο. Γιατί πρέπει αυτό το πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση να δοθεί στα παιδιά από την αρχή. Είναι αυτό που λέμε, η εκπαίδευση αυτή πρέπει να παρέχεται στα παιδιά, εξαφανώνων λοιπόν. Και αυτό αφορά πρωτίστως τον τονίζω, γιατί μην βγάζουμε τις ευθύνες από πάνω μας. Τους γονείς και το σχολείο. Ύστερα η σημασία αυτού του προγράμματος είναι τόσο μεγάλη. Όσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πόση σημασία έχει για μας το υγρό στοιχείο και η θάλασσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της προσωπικότητας του παιδιού, του μικρού έντου. Ξέρετε όλοι ότι για μας το υγρό στοιχείο και η θάλασσα, για μας τους Έλληνες είναι ιονή φυσικός χώρος. Εκεί συναντάμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Εκεί μαθαίνουμε την έννοια της ελευθερίας, αλλά και του μέτρου. Εκεί μαθαίνουμε τι σημαίνει ο δρόμος δημιουργίας, γιατί εμείς οι Έλληνες δημιουργήσαμε κυρίως μέσα από τη θάλασσα. Εκτείνουμε την Ελλάδα πέρα από τα σύνορά της κυρίως μέσα από τη θάλασσα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ναυτοσύνη είναι ένας τρόπος επιβεβαίωσης της διαχρονικότητας των Ελλήνων, αλλά και της δύναμης δημιουργίας τους. Πρέπει να μάθουν λοιπόν τα παιδιά να ζουν αυτό το στοιχείο που τα εμπνέει, αλλά να ζουν ασφάλεια. Και θέλω να επισημάνω επίσης ότι αυτή η προσπάθεια, η κοινή προσπάθεια του Οργανισμού Save Water Sports και του Κέντρου Πολιτισμού του Δήματος Αρρωσνιάθους έχει τόσο μεγαλύτερη σημασία σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, όσο έρχεται να συνδράμει το κράτος σε κάτι που εκείνο δεν μπορεί λόγω της κρίσης να κάνει σωστά. Σας θυμίζω, και μην παρεξηγήσει για νομικές εμπονές λόγω της πρώτερης κοινή ακαδημαϊκής δημιουργικότητας, ότι το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος επιτάσσει ότι είναι υποχρέωση του κράτους η προστασία της παιδικής ηλικίας, άρα η μέλημα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων. Δυστυχώς, αυτή η συνταγματική επιταγή εκ μέρους του κράτους δεν έχει γίνει πράξη όσο έπρεπε. Η κρίση επέμεινε αυτή την αδυναμία του κράτους. Το ότι έρχονται τέτοιες πρωτοβουλίες να αναπληρώσουν τα κενά του κράτους τους δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον κύριο Πασχαλάκη. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω σχετικά πρόσφατα. Παρακολουθούσα βέβαια την όλη δραστηριότητα. Αλλά η γνωριμιά μας είναι πρόσφατη. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι βρίσκομαι εδώ για να εξάρω όχι μόνο το έργο του οργανισμού, όχι μόνο για να εξάρω το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη σημασία του για την εκπαίδευση των παιδιών, μα για να φέρω στην επιφάνεια το προσωπικό παράδειγμα του κ. Πασχαλάκη. Τονίστηκε πριν πως ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι ένα υπόδειγμα για όλους. Υπόδειγμα για το πώς μπορούμε μια τόσο μεγάλη απώλεια που σας διαβεβαιώ δεν την ξεπερνάει κανείς ποτέ. Ποτέ. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το πένθος όχι σε μια αέναη μελαγχολία, αλλά το πέρασμα από το πένθος στην υπεράσπιση της ζωής, όπως ακριβώς είναι και ο ρόλος του ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου. Γιατί αν λέμε άνθρωπος, η μοίρα μας έχουν διαγραμμένη, πρέπει ήδη να βρίσκουμε τις δυνάμεις να υπερασπιζόμαστε στη ζωή. Για μας τους ίδιους να ξέρουμε πόσο μάτι είναι η παρουσία μας στα εγκόσμια. Όπως μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε για την όποια αιωνιότητα μας ανήκει, έτσι πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε και τη ζωή των άλλων μέσα από την απώλεια η οποία έρχεται να διαμορφώσει πτυχές του δικού μας χαρακτήρα. Κύριε Πασχαλάκη, σας είπα και πριν, προσφέρετε ένα υπόδειγμα για την ελληνική κοινωνία. Ένα υπόδειγμα ήθους, δύναμης, ανθρωπιάς, ευαισθησίας, τρυφερότητας. Θα μπορούσα να πω, θα ήθελα να το πω, μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν αυτό που συνέβη σε εσάς. Επειδή ξέρω όμως ότι είναι μάτι, θα συμβεί, δυστυχώς, αυτή είναι η πορεία της ζωής, το ζήτημα είναι να μειώσουμε τις περιπτώσεις. Αλλά επειδή θα συμβεί, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι εύχομαι το δικό σας παράδειγμα, το
παράδειγμα ενός μεγάλου και νέου πατέρα είναι παράδειγμα για όσους επιλέξει η μοίρα να έχουν την ίδια τύχη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, μας μιλήσατε στο μυαλό μας, μας μιλήσατε όμως και στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, μια προσωπική πρωτοβουλία, την οποία όμως την αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία και προσφέρει ο κ. Πασχαλάκης στην ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα δύο πράγματα να συγκρατήσουμε. Από μια έρευνα που έφτιαξε, που ετοίμασε η Save Water Sports, είδατε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια ανάλογη πρωτοβουλία. Και θα ήταν καλό μια τέτοια εμπειρία ελληνική να μπορέσει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες με το know-how που έχετε το Safe Water Sports και το ελληνικό λιμενικό. Το δεύτερο θέμα είναι η εθελοντική εργασία. Όπως ελέγχθη ήδη, είναι δυνατόν όποιος θέλει, οι γονείς, τα παιδιά, να γραφτείτε μέσα από το ίντερνετ στο Safe Water Sports σαν εθελοντές. Σας καλούμε να το κάνετε άμεσα. Διότι όσο αυτή η πρωτοβουλία θα εκτείνεται, θα υπάρχουν όλο και λιγότερα ατυχήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε απόψε μαζί μας, μια τόσο αθρώα, μια τόσο ζεστή βραδιά. Μπορούμε στη συνέχεια να περάσουμε, νομίζω, μέσα για να πιούμε κάτι όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και πάλι για τη στήριξή σας. Ευχαριστούμε πολύ το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τους βουλευτές μας, τους υπουργούς μας, όλους εσάς που είσαστε απόψε μαζί μας, αγκαλιάσατε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια. Και σας καλώ να χειροκροτήσουμε ιδιαίτερα τον ιδρυτή αυτής της πρωτοβουλίας. Gracias.